Ανδρέας Παπαδάκης και εργάζομαι για την εταιρεία Συνέλιξης ΑΕ, η οποία είναι ένας πάροχος τεχνολογικών λύσεων ICT. Ονομάζομαι Δημήτρης Χατζηθεοδόρου. Εργάζομαι στην εταιρεία Συμφαλία ΕΒΕ, εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ως υπεύθυνος ασφάλισης ποιότητας και υπεύθυνος παραγωγής. Η καινοτομία την οποία αναπτύξαμε στο πλαίσιο του έργου Fair Chain έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Συνέλιξης, η οποία λειτουργεί σαν τεχνολογικός πάροχος και έχει εφαρμοστεί στο τυροκομείο Συμφαλία. Το έργο Fair Chain έχει συντονιστεί την ΙΝΡΑΕ. Το βασικό πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε έχει να κάνει με την ιχνηλασιμότητα και συγκεκριμένα ότι τα τρέχοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας είναι κεντρικοποιημένα με περιορισμένες δικλείδες ασφαλείας όσο αφορά την ακεραιότητα της πληροφορίας που αποθηκεύεται και παρέχεται και επιπλέον οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή για κάποιο προϊόν, το οποίο είτε έχει αγοράσει είτε σκέφτεται να αγοράσει, είναι σχετικά περιορισμένες. Συγκεκριμένα είναι αυτές που είναι διαθέσιμες, εκτυπωμένες στη συσκευασία και εν γέννη επιβάλλονται από την νομοθεσία. Η καινοτομία που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο του έργου εξασφαλίζει την αξιόπιστη παροχή πληροφοριών ιχνηλασιμότητας για γαλακτοκομικά προϊόντα προς τον τελικό καταναλωτή με χρήση της τεχνολογίας blockchain. Η τεχνολογία αυτή, το blockchain δηλαδή, εξασφαλίζει ακεραιότητα και αυθεντικότητα της πληροφορίας από τη στιγμή που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι να διατεθεί στον τελικό χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής έχει επιπλέον πληροφορίες και καταπολεμάται η πιθανή απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτή. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήσαμε και δοκιμάσαμε τη λύση για δύο γαλακτοκομικά είδη, την Feta Pop και το Provio Yaourt. Κατά την παραγωγή αυτών των δύο ειδών προϊόντων και την εφαρμογή της καινοτομίας, μετρήθηκαν κατά την παραλαβή του γάλακτος σε κάθε παραγωγό το pH, η θερμοκρασία και η συνολική ποσότητα γάλακτος, ενώ στο συνολικό γάλα καταγράφεται η υποπεριεκτικότητα και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Στη συνέχεια, κατά την παραγωγική διαδικασία, καταγράφονται κρίσιμες παράμετροι όπως η επιτυχή στην αστερίωση, ο χρόνος ορίμανσης, το pH και η θερμοκρασία, παράμετροι οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, ενώ επίσης διασφαλίζουν και την ευθυγράμμιση αυτού με το νομοθετικό πλαίσιο. Η άμεσα επωφελούμενη από τη λύση είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν διαθέσιμη με ψηφιακό τρόπο και άμεσα πληροφορία πιο πλούσια και αξιόπιστη για το προϊόν το οποίο έχουν στα χέρια τους ή σκέφτονται να αγοράσουν. Επιπλέον, εμέσως επωφελούνται και οι συμμετέχοντες στην παραγωγική αλυσίδα, συγκεκριμένα οι παραγωγοί που παρέχουν την πρώτη ύλη, η μεταποιητική και η μεταποιητική μονάδα, αφού το blockchain μέσω της αξιόπιστης καταγραφής και διαχείρισης της πληροφορίας ενισχύει την εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία μεταξύ αυτών των ρόλων και επιπλέον επιτρέπει τη σύνδεση των παραγωγών με τους καταναλωτές. Πέραν αυτών, δημιουργείται ο χώρος για έναν ακόμα ρόλο στην αλυσίδα αυτό του παρόχου λύσεων ICT, οι οποίοι διαχειρίζονται και παρέχουν την τεχνολογική λύση με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain. Η λύση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δοκιμάστηκε σε δύο διαφορετικά είδη προϊόντων, τη Feta και το Provio Yaourt. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η ύπαρξη μιας πλατφόρμας με διακριτούς ρόλους και τη δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών
μπορεί να είναι αμοιβαία υποφελής. Το προϊόν γίνεται αυτομάτως πιο ανταγωνιστικό, καθώς στον καταναλωτή παρέχονται πληροφορίες οι οποίες δεν του δίνονταν στο παρελθόν, ενώ επίσης χτίζεται και μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Όσον αφορά τους παραγωγούς, αποκτούν και αυτοί μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα ως προς το προϊόν το οποίο προσφέρουν. Στο πλαίσιο του έργου, εστιάσαμε στις ενδιάμεσες αλυσίδες αξίας, με στόχο η λύση να είναι εύκολα υιοθετήσιμη και εφαρμόσιμη, τόσο σε μικρότερες όσο και σε μεγαλύτερες αλυσίδες. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της λύσης είναι η λεπτομερής διαδικασία, η καταγραφή μάλλον με λεπτομερή τρόπο της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος, του θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη διαδικασία αυτή και των κανόνων οι οποίοι θα επαληθεύονται με χρήση της τεχνολογίας blockchain. Στο πλαίσιο του έργου, κατά την ανάλυση της διαδικασίας, προσπαθήσαμε να έχουμε όσο γίνεται πιο διακριτούς τους συμμετέχοντες ρόλους και τα βήματα που εμπλέκονται, προκειμένου να μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα η προσαρμογή και να υποστηριχθούν και άλλα προϊόντα πέρα από το τυρί και το γιαούρτι. Οπότε θεωρούμε ότι η λύση μπορεί να επεκταθεί όσο αφορά επιπλέον προϊόντα και άλλες αλυσίδες με διαφορετικά είδη διατροφής όπου εμπλέκονται διαφορετικοί παραγωγοί, επεξεργαστές και τεχνολογικοί πάροχοι. Πράγματι, εφαρμόσαμε τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε δύο διαφορετικά είδη προϊόντων και παρατηρήσαμε ότι ξεκινώντας από τη φέτα, περάσαμε στο γιαούρτι. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι η προσαρμογή στο γιαούρτι ήταν αρκετά εύκολη, γεγονός που είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την εφαρμογή της καινοτομίας μελλοντικά και σε άλλα προϊόντα. Στο πλαίσιο του πιλωτικού, το οποίο πραγματοποιήσαμε στο έργο, ακολουθήσαμε τη διαδικασία της συνδημιουργίας, co-creation, όπως σχεδιάστηκε στο έργο κυρίως από το Ινστιτούτο Fraunhofer. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή είχε ωφέλη για το πιλωτικό, αφού κατά τη διάρκεια έγινε επαλήθευση κατά κάποιο τρόπο της αξίας της ιδέας και προέκυψαν επιπλέον ιδέες για σχεδίαση και υλοποίηση. Σαν παράδειγμα, μπορούμε να πούμε την ιδέα που ανέφεραν αρκετοί καταναλωτές, η οποία έχει να κάνει με επιπλέον πληροφορίες για τη διαβίωση των ζώων, οι οποίες φαίνεται ότι είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για τους καταναλωτές. Έτσι, η λύση την οποία αναπτύξαμε ενισχύθηκε με την εγκατάσταση διατάξεων Synair, το οποίο είναι ένα προϊόν που επεκτείνει το εμπορικό προϊόν Synfield της συνέλιξης και οι οποίες δίνουν ενδείξεις για την ποιότητα του αέρα και οι ενδείξεις αυτές, οι μετρήσεις, μεταφράζονται σε συνθήκες διαβίωσης μέσω του δίκτυου THI. Temperature Humidity Index. Επίσης, διοργανώθηκαν και κάποια workshops στα οποία συμμετείχαν μέλη όλης της αλυσίδας αξίας, όπως παραγωγοί, καταναλωτές, εμπορικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης και τυροκόμοι, εκπρόσωποι του ΕΛΟΓΑΚ, και διακρίθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη καινοτομία, καθώς επίσης ακούστηκαν και πολλές νέες ιδέες. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης πραγματοποιήσαμε μία έρευνα σε καταναλωτές και διαπιστώσαμε την διάθεση εκ μέρους τους για περισσότερη ενισχυμένη και αξιόπιστη πληροφορία ιχνηλασιμότητας, όπως επίσης και την πρόθεσή τους να καταβάλουν ένα αυξημένο τίμημα για προϊόντα που εμπεριέχουν αυτή την πληροφορία.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με την ελβετική εταιρεία DSS, βασίζεται στη διάθεση του προϊόντος με μία premium τιμή, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα για την υλοποίηση και διαχείριση της τεχνικής λύσης, καθώς και τα επιπλέον κόστη για την εφαρμογή της λύσης στη μεταποιητική μονάδα. Επίσης, στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος, ερευνήθηκαν οι επιπλέον χρόνοι που απαιτούνται για την εισαγωγή της πληροφορίας επιβλασιμότητας. Οι χρόνοι που απαιτούνται είναι περιορισμένοι, αλλά δημιουργούν ένα έξτρα κόστος. Με κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες έγιναν, διαπιστώθηκε ότι μία αύξηση κόστου προϊόντος περίπου στο 10% maximum μπορεί να κάνει την καινοτομία ιδιαίτερα επωφελή. Τέλος, σκοπεύουμε μελλοντικά να διοργανώσουμε και άλλα workshop έτσι ώστε να διαδώσουμε την καινοτομία και σε συγκεκριμένα workshop θα συμμετέχουν εμπορικοί εκπρόσωποι, πολιτικοί εκπρόσωποι, καθώς επίσης και καταναλωτές.